ποια είναι η γνώμη σας για το μεγάλο της Ψάλτη. Παοκάρα, φέρε μας στο κύπελλο. Ο Ψάλτης ήταν μεγάλος ηθοποιός. Αδείξωνε αυτό το Ψάλτης. Περίμενε. Με επιλογές καριέρας. Αδείξωνε αυτό το. Περίμενε. Ήταν μεγάλος ηθοποιός, τραγικός ηθοποιός, όχι τραγικός, κακός. Μπορούσε να παίξει δράμα τρομερά. Δραματικός. Ναι, αλλά αν έπαιζε δράμα τρομερά και δεν έκανε τις βιντεοτενίες, δεν θα είχε φράγκο. Τώρα, εάν τα έφαγε τα φράγκα, δεν ήταν καλός διαχειριστής κτλ. Αυτό είναι δικό του. Δηλαδή, ευτυχώς πριν φύγει, έπαιξε στο θέατρο την κουβερνάντα, την Νταντά, στο Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Νομίζω ότι η κομμωδία ήταν ο καλύτερος. Όχι. Ήταν και στο ένα και στο άλλο. Έκανε τραγικό τον άνθρωπο. Εντάξει. Έκανε αυτό το μαζικό, το εμπορικό, τότε το mainstream, το οποίο λάθος για μένα επιλογές. Όχι, ήταν καλή επιλογή. Αλλά πέρασε η ιστορία, έγινε αγαπητός έτσι. Κονόμαγε. Κατά τα άλλα. Είναι πασίγνωστος από αυτό. Κατά τα άλλα. Αρχαίο θέατρο, δεν τον ήξερε κανένα. Εγώ προσωπικά ρατάω ότι στην καρδιά μου. Ο καλύτερος πάντως ρόλος του ήταν στο ημερολόγιο ενός τρελού του Γκόγκολ. Ναι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ναι. Και εγώ τηλεοπτικά ήταν ο Ψάλτης, ήταν στο Συμβολαιογράφο. Ο εκπληκτικό. Έμποροι των Εθνών. Σκορτάπα, ναι. Ο Χριστός για να σταυρώνεται εκεί. Στο σινεμά έκανε εκείνες τις μαζικές, τα εμπορικά εκείνα. Ήταν η εποχή τέτοια που έπρεπε να βρεθεί ο Φάτσας, να πούμε, για να δημιουργήσει κατάσταση. Μεγάλος ηθοποιός. Και στα 66 του νομίζω ότι έζησε καλά. Ζωή που δεν θα ζήσουν πολλοί στα 150 τους. Δηλαδή και έφαγε και ήπιε και πήδηξε και ερωτεύτηκε και πήδηξε και ωραίες. Και γυναικάρες. Και γκομενάρες. Δηλαδή ο προστάτης του. Τάρια Μπούρα, θυμάσαι. Πήδηξε την Τάρια Μπούρα. Τάρια Μπούρα. Τάρια Μπούρα. Είχε την άλλη, τη Φίνου που πήγε πριν γίνει 400 κιλά μοσχάρι, να πούμε. Πρώτα είχε εκείνη. Ναι.